Εντός του πρώτου εξαμήνου, προς το τέλος του εξαμήνου, του πρώτου εξαμήνου του 2022, οι ειδικές ομάδες κοινού θα μπορούν να επισκέπτονται το μνημείο. Για το ευρύ κοινό. Για το ευρύ κοινό θα πάμε αναγκαστικά, διότι αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμά μας ήδη από το 2014, περίπου στο 2021, στο 2025 με 26. Στο τέλος του 2021 θα ανοίξει για ειδικές ομάδες ο Τύμβος Καστά, ενώ για το κοινό το μνημείο θα ανοίξει καλώς εχόντων των πραγμάτων τις πόρτες του το 2025 με 2026. Αυτό ανακοίνωσε επισκεπτόμενη την Αμφίπολη και τον Τύμβο Καστά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η ίδια παραδέχθηκε ότι υπάρχει καθυστέρηση αλλά και χαμένος χρόνος ο οποίος θα κερδιθεί. Και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο προφανώς παρουσίασε καθυστέρηση κυρίως λόγω της πανδημίας, έχει μπει πλέον στην σωστή του ρότα, εκεί που ήταν προγραμματισμένα τα πράγματα για μερικούς μήνες πριν, αλλά σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό αποκόμισα από την αυτοψία που κάναμε μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι πλέον, καλώς εχόντων των πραγμάτων εξαιτίας της πανδημίας πάντα λέω, το έργο στον Τύμβο θα προχωρήσει με σωστό χρονοδιάγραμμα και μάλιστα με την αισιοδοξία ότι μπορούμε να απορροφήσουμε και τις καθυστερήσεις. Αυτή τη στιγμή στον Τύμβο Καστά ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες, οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο Τύμβος στόχος είναι να αποκτήσει την εικόνα που είχε στην αρχαιότητα. Όταν τελειώσουν τα γεωτεχνικά, χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση, χωρίς να υπάρχει κενό, αλλά για επιστημονικούς λόγους θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν αυτά για να μπουν μέσα στο μνημείο και να γίνει και η αποκατάσταση που χρειάζεται να γίνει στο εσωτερικό του μνημείου. Δηλαδή, παράλληλα, για να μην θεωρούμε ότι ο χρόνος αυτός ήταν χαμένος, προχώρησαν μελέτες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει την περίοδο 15-19, γίνονται τώρα. Έχει προχωρήσει ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με αγορά πολύ συγκεκριμένων μηχανημάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις γραφικές παραστάσεις, και για να μην παρεξηγηθούμε όπως συνέβη το 2014, όταν λέμε γραφική παράσταση εννοούμε τη ζωγραφική παράσταση που υπάρχει επάνω σε συγκεκριμένα μέλη, στην αποκατάσταση των χρωμάτων, είτε είναι σε μέλη τα οποία είναι στο μουσείο, είτε είναι σε μέλη τα οποία βρίσκονται μέσα στο μνημείο. Η Λίνα Μενδώνη στήριξε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ήταν δίπλα στον Τύμβο Καστά, ακόμη και όταν άλλοι απουσίαζαν, επισημένοντας πως τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν κατά γράμμα. Δεν ήταν νεκρός ο χρόνος, δεν μπορούσε κανείς να δει, και γιατί να το δει, δεν περιμένουμε από τον καθένα να κατανοεί τι κάνουμε εμείς στα παρασκήνια. Και όταν λέω παρασκήνιο, εννοώ ότι γίνεται στο εργαστήριο, ότι γίνεται στη βιβλιοθήκη. Αυτά όλα έχουν προχωρήσει. Θα τηρηθούν έτσι όπως ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος της ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής περίοδου, δηλαδή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά που έπρεπε να γίνουν, θα γίνουν. Είπατε ότι καθυστέρησε λόγω της πανδημίας. Υπήρχαν άλλα αρχαιολογικά μνημεία που λόγω πανδημίας δεν έγιναν και εκεί δουλειά, κυρία Υπουργέ. Μα φυσικά. Η Υπουργός Πολιτισμού θέλησε να ξεκαθαρίσει πως καθυστερήσεις υπήρξαν σε όλα τα μνημεία και όχι μόνο στην Αμφίπολη, υπογραμμίζοντας πως για την κυβέρνηση η Αμφίπολη είναι ένα στοίχημα. Και επειδή έχω ακούσει αυτό το ψήθυρο ότι αλλού δεν υπήρξαν καθυστερήσεις, σας λέω ότι υπήρξαν καθυστερήσεις. Εδώ ειδικά η καθυστέρηση ήταν εκ των πραγμάτων, διότι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να εργαστούν μέσα στο μνημείο ήταν εντελώς απαγορευμένο. Το μνημείο είναι κλειστό, δεν μπορούσε να γίνει καμία δουλειά όλη την περίοδο της πανδημίας. Επομένως, μην προσπαθούμε να πούμε ότι καθυστέρησε περισσότερο η Αμφίπολη από άλλα έργα. Η Αμφίπολη για αυτή την κυβέρνηση είναι ένα στοίχημα. Η Αμφίπολη αποκαλύφθηκε το 2014 στην ουσία, είχε ξεκινήσει η Κατερίνα Περιστέρη τα προηγούμενα χρόνια, αποκαλύφθηκε το 2014, είμαστε όλοι οι οποίοι σχεδόν είμαστε και σήμερα εδώ το 2014, και για μας είναι στοίχημα. Σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις για τα οστά που βρέθηκαν μέσα στον Τύμβο Καστά, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, καθώς τώρα το Υπουργείο πιάνει και πάλι το νήμα από την αρχή. Για τα οστά θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει. Δεν ξεκίνησε πάλι εξαιτίας γραφειοκρατικών δυσκολιών. Είναι κάτι το οποίο
Έτσι όπως το είχαμε δομήσει το πρόγραμμα το 2015, θα πιάσουμε ξανά το νήμα τώρα. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Πολλές φορές τα ίδια τα μνημεία υπαγορεύουν και τους χρόνους με τους οποίους τα αντιμετωπίζουμε. Και τι θέλω να πω. Εγώ σας είπα ευθέως ότι ναι, εδώ υπήρξαν καθυστερήσεις. Όμως, στην περίπτωση των χρωμάτων, των ζωγραφικών παραστάσεων, δεν μπορούμε να βιάσουμε τα πράγματα, γιατί θα κάνουμε κακό. Πρέπει να περιμένουμε να πάρουν το χρόνο τους έτσι όπως τον υπαγορεύουν και τον απαιτούν οι βασικές αρχές της επιστήμης. Καταλαβαίνω την αγωνία, οφείλουμε όμως να σεβαστούμε την επιστημονική δεοντολογία. Εάν δεν το κάνουμε, κινδυνεύουμε να κάνουμε κακό. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα των εργασιών έως και το 2022, με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Σπυρόπουλο να κάνει λόγο για έργα τα οποία συνεχίζονται με γεωργούς ρυθμούς και σύντομα θα υπάρχουν και ευχάριστα νέα, αναφερόμενος στην κορυφή του λόφου που αποκαλύφθηκε μία βάση που πιθανόν πάνω της να στηρίζονταν ο Λέοντας της Αμφίπολης. Σήμερα πιστεύω είναι μία ιστορική μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό, γιατί δεν είχατε την τύχη. Εγώ είχα την τύχη να είμαι επάνω, στο επάνω μέρος. Είμαι συγκινημένος για αυτά που έχω δει. Υπάρχει πρόοδος στις εργασίες, αυτό σας το λέω υπεύθυνα. Συμμερίζομαι την αγωνία της κυρίας Υπουργού και του όλου του κόσμου για την πρόοδο των εργασιών στο μνημείο. Είναι βέβαιο με αυτά που θα ακούσετε και που η κυρία Υπουργός θα σας τα ανακοινώσει με τους υπηρεσιακούς παράγοντες τις επόμενες ημέρες, θα σας καλύψουν όπως κάλυψαν και εμένα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρετε ότι η αγωνία όλων είναι και δική μας. Όλοι θέλουν αυτό το μνημείο, το Παγκόσμιο Μακεδονικό Μνημείο, να αναδειχθεί και όπως είχε πει και η κυρία Υπουργός, είναι ένας εθνικός πόρος. Δεν αφορά μόνο τις Σέρρες, δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο. Τα λεγόμενα του Αντιπεριφερειάρχη επιβεβαίωσε ο Διευθυντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, Δημοσθένης Βολόπουλος. Υπάρχει μια βάση ενός πολύ μεγάλου μνημείου. Έφερε ένα πολύ μεγάλο φορτίο ακριβώς στο κέντρο του Τύμβου. Τώρα, να σας πω ποια. Ναι. Δεν θέλω να. Είναι η βάση ενός πολύ σπουδαίου μνημείου. Πολύ σπουδαίο μνημείο.